Κύριε Κούρουγλου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Καλησπέρα, ευχαριστώ εγώ. Με ακούτε, κύριε Κούρουγλου? Καλησπέρα, ευχαριστώ εγώ για την... Ναι, βεβαίως. Είναι ιδιαίτερη τιμή που σας έχουμε εδώ μαζί μας, ειδικά όταν μας μένουν 4 μόνο μέρες μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών. Ο προεκλογικός αγώνας, τι εντυπώσεις σας έχει αφήσει μέχρι αυτή τη στιγμή? Είναι ένας δύσκολος αγώνας, ένας μαραθώνιος που κρατάει αρκετό καιρό. Το κλίμα που προσλαμβάνω εγώ είναι ότι έχει αλλάξει η εικόνα υπέρ της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Είδα ανθρώπους ενθουσιασμένους, είδα ανθρώπους που ήταν δυσαρεστημένοι και για ευνόητους λόγους το προηγούμενο διάστημα, και τώρα καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικά προγράμματα που τίθενται μπροστά τους. Το πρόγραμμα υπέρ των πολλών του ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα υπέρ των λίγων του κ. Μητσοτάκη. Μιας και μπήκατε απευθείας στο ψαχνό, να ρωτήσω αν όλα αυτά τα μέτρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα μπορούν να αποτυπωθούν και στις ευρωεκλογές. Νομίζω πως ναι. Όχι μόνο γιατί είναι θετικά μέτρα, αλλά και ιδίως λόγω της αντίδρασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν έχει διευκρινίσει ακόμα εάν γίνει ποτέ κυβέρνηση, εάν θα καταφέρει να διατηρήσει τα μέτρα αυτά. Δηλαδή τη 13η σύνταξη, τη μείωση στο ΦΠΑ, στα σούπερ μάρκετ, στο ηλεκτρικό, στο φυσικό αέριο. Δεν έχει πάρει ακόμα θέση, και αυτό δείχνει, αν δεν έχει πάρει τώρα θέση, καταλαβαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν θα τα κρατήσει. Και αυτό ασφαλώς κάνει πολύ κόσμο να καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό κοινωνικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό αναφέρεται ο Πρωθυπουργός όταν λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης τρομάζει τον κόσμο. Ο κ. Μητσοτάκης μας τρόμαξε καμιά δεκαετία φορές το τελευταίο διάστημα. Είπε ότι το 8ο είναι ξεπερασμένο. Είπε για το 7ήμερη εργασία. Είπε ότι οι γυναίκες πρέπει να δουλεύουν από το σπίτι, ή ότι η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι. Είπε ότι θέλει να παραδώσει τη διοίκηση των δημοσίων νοσοκομείων σε ιδιώτες. Είπε για την 7ήμερη εργασία, είπε για τα δώρα των Χριστουγέννων. Πώς να μην τρομάξει ο κόσμος? Μάλιστα. Πάμε τώρα αμιγώς στη μάχη των ευρωεκλογών. Εάν πιστεύετε ότι ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, μετά από όλα αυτά τα οποία έχει περάσει και επειδή έχει καταλάβει το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η Ευρώπη και σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό, αν ψηφίζει με συνείδηση για την επόμενη μέρα της Ευρώπης? Δυστυχώς δεν έγινε επαρκή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε ευθύνη όλοι γι' αυτό, και κυρίως έχει ευθύνη ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πριν από 2 μήνες θέλησε να μετατρέψει τις ευρωεκλογές, όπως είπε, σε δημοψήφισμα για να πέσει η κυβέρνηση. Αυτό έστρεψε αναγκαστικά τη συζήτηση γύρω από τα εθνικά θέματα, γύρω από τα εσωτερικά θέματα, αυτά που συζητούμε και τους υπόλοιπους 11 μήνες. Είναι λάθος αυτό, διότι η Ευρώπη και το μέλλον της και το παρόν της μας αφορά άμεσα. Το 2009-10 έπεσε κρίση οικονομική στην Ευρώπη και ποια χώρα την πλήρωσε παραπάνω από ότι η Ελλάδα. Άρα έπρεπε κανονικά να συζητάμε. Τώρα με το δημοψήφισμα το πήρε πίσω εδώ και μερικές εβδομάδες ο κ. Μητσοτάκης, γιατί βλέπει ότι δεν του βγαίνουν τα νούμερα, ούτε οι μυστικές μετρήσεις που έχει. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα άκουσα ορισμένους συναδέλφους από τη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι έστω και με ένα ψήφο διαφορά θα θεωρηθεί νίκη για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια θα είναι παταγώδης αποτυχία, αλλά δεν έχει σημασία. Και μάλιστα ο γραμματέας του κόμματος αλλά και ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα και προειδοποίησαν για νοθεία. Καταλαβαίνετε, οι προειδοποίησεις για νοθεία που δεν έχουν καμία βάση απολύτως, καταδικάστηκαν και από τους δικηγορικούς λόγους, είναι στην πραγματικότητα προειδοποιήσεις, δικαιολογίες για μια ήττα που φαντάζει σήμερα αρκετά πιθανή. Μάλιστα. Να επιστρέψω εγώ στα της Ευρώπης, και επειδή έχετε πει και εσείς και το παραδεχτήκατε και σας θυμάμαι ιδιαίτερα, κύριε Κούλουγλου, ότι δεν έχει γίνει αρκετή συζήτηση, δεν είναι αργά ποτέ. Ποιο είναι το σημαντικό που θα πρέπει να κρατήσει στο μυαλό του ο Έλληνας ψηφοφόρος πηγαίνοντας προς την κάλπη για τις ευρωεκλογές, τα κριτήριά του για την επόμενη μέρα, για την Ευρώπη του αύριο? Κοιτάξτε, πρέπει να κρατήσει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας σαφής κίνδυνος ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Και πρέπει να κατέβει μαζικά στις εκλογές για να εξισορροπήσει αυτό το διαφαινόμενο κίνδυνο, αλλά και να ψηφίσει σε προοδευτική κατεύθυνση.
Η ακροδεξιά απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν θέλουν ΗΠΑ, θέλουν επιστροφή στα σύνορα, άρα σε συγκρούσεις και αργότερα και σε πολέμους ξανά. Και επίσης, διότι η ακροδεξιά απειλεί την καθημερινότητά μας, αφού σε όλα τα θέματα, είτε αφορά τους νέους, το περιβάλλον, τις γυναίκες, τις εργασιακές σχέσεις, ψηφίζουν επιστροφή στο μεσαίωνα. Τώρα, μέρος της ακροδεξιάς αυτής ατζέντας το έχει υιοθετήσει και η Ευρωπαϊκή Δεξιά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου ανήκει και η Νέα Δημοκρατία. Ως προς την Ελλάδα μιλήσαμε. Αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης είναι ίδια με αυτά που λέει η ακροδεξιά, ότι οι γυναίκες είναι δεύτερης κατηγορίας και ότι πρέπει να έχουμε 12 ώρα όπως παντού, όπως έχουν τώρα στην Αυστρία, όπου υπάρχει η κυβέρνηση δεξιάς ακροδεξιάς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Βέμπερ, πρέπει να γνωρίσουμε οι Έλληνες πολίτες και ψηφοφόροι ότι είναι ένας υπερσυντηρητικός, βαβαρός πολιτικός, ο οποίος σε όλες τις φάσεις της ελληνικής κρίσης, σε όλα τα θέματα που αφορούσαν την Ελλάδα, ψήφισε εναντίον των συμφερόντων της χώρας μας. Ήθελε να μας πετάξει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον Σόιμπλε. Το 2015 ήθελε να πετάξει την Ελλάδα έξω από τη συνθήκη του Σέγγεν με την προσφυγική κρίση. Λες και εμείς στέγαμε για τα προσφυγικά ρεύματα και τους πολέμους που τα προκάλεσαν. Είναι εναντίον της γενοκτονίας των ποντίων, είναι εναντίον της εθνικής γραμμής που έχουμε για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελευταία βγήκε και είπε ότι είναι και εναντίον της 13ης σύνταξης και των άλλων που πήρε, των μέτρων που πήρε το θετικό μέτρο που πήρε η κυβέρνηση. Άρα να ξέρουν όσοι συμπολίτες μας λερτάρουν με την ιδέα να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ότι θα ψηφίσουν συγχρόνως για αυτόν τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος είναι καταστροφή και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Μιας και το αναφέρατε και το βάλατε σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να ρωτήσω, διότι το ακούω πολύ συχνά να το αναφέρουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με ποια ευρωομάδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, είμαστε πάντα με την αριστερά. Ακούσα στην ομάδα της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ηγεμονική θέση. Είναι το κόμμα με το μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό. Και θα είναι το κόμμα με το μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό, με ένα πολύ μεγάλο αριθμό βουλευτών, ευρωβουλευτών σε σχέση με τα άλλα κόμματα, και είναι και το μόνο κόμμα που είναι στην κυβέρνηση. Επομένως, δεν έχουμε κανένα ρόλο να παρατήσουμε αυτή την ηγεμονική θέση, πολύ περισσότερο αφού η θέση μας είναι στην αριστερά. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που διαδίδεται σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης είναι ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε, και αυτό το αξιοποιούμε, θέλουμε να κάνουμε συμμαχίες με τους πράσινους, με τους σοσιαλδημοκράτες, με τους κεντρώους πολιτικούς, για να ανακόψουμε την άνοδο της ακροδεξιάς και τον κύριο Βέμπερ. Αυτό εκλαμβάνεται ότι θέλουμε να πάμε στη σοσιαλιστική ομάδα κτλ. Όχι. Θα μείνουμε στην ομάδα της αριστεράς, αλλά η ομάδα της αριστεράς μόνη της δεν μπορεί να τα καταφέρει. Πρέπει να κάνει συμμαχίες και σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές πρέπει να κάνουμε μεγάλες δημοκρατικές, αντιφασιστικές και εναντίον της λιτότητας συμμαχίες. Η λιτότητα που έχει επιβληθεί στην Ευρώπη και τρέφει την ακροδεξιά πρέπει να αλλάξει. Θέλουμε την Ευρώπη, αλλά θέλουμε μια Ευρώπη κοινωνικά δίκαιη και δημοκρατική. Και αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μόνο με συμμαχίες. Κύριε Κούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.